Κίσναλα. Εις αντίπεινα για την δολοφονία του διοικητή της 41ης Μεραρχίας, αντισυνταγματάρχου Κρέχη και των τριών Γερμανών στρατιωτών της συνοδείας του εις Μολάους Λακωνίας την 27η Απριλίου 1944, η γερμανική διοίκηση απεφάσισε να προβεί στην εκτέλεση 200 Ελλήνων κρατουμένων εις στρατόπεδων Χαϊδαρίου. Η οπαδική εκτέλεση θα λάβει χώραν εις Σκοπευτήριον και Σαριανής σήμερον, Δευτέρα, 1η Μαΐου 1944. Το τελευταίο σημείωμα λοιπόν, Γιάννη, η τελευταία ταινία, όχι τελευταία, η πρόσφατη ταινία η δική σας, του κυρίου Βουλγάρη. Καλώς ήρθατε. Μαζί σας και ο κύριος Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο ηθοποιός της ταινίας. Και βέβαια το θέμα είναι το αγαπημένο σας. Εσείς έχετε πάθος με την ιστορία. Οι ταινίες σας διαπνέονται από αυτό. Είναι η εκτέλεση των κομμουνιστών από τους Γερμανούς στην Κεσαριανή και τον συγκεκριμένο ήρωα, ο οποίος αρνείται να πάρει άλλος τη θέση του. Είναι ο Ναπολέον Σουγκατζίδης. Ακριβώς. Συνδικαλιστής, κομμουνιστής, χρόνια στις φυλακές από το 1936 στην Ακροναφλία, πολύγλωσσος, διερμηνέα στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Και η ταινία διαπραγματεύεται ακριβώς αυτή τη ζωή μέσα στη φυλακή 12 μέρες πριν από την εκτέλεση και τη σχέση βασικά του διοικητή της φυλακής, του Φίσερ, με τον Ναπολέοντα. Ναι, με ενδιαφέρει πάντα η ιστορία. Με ενδιαφέρει καταρχήν να καταλάβω εγώ σε ποιο τόπο ζω και τι είναι αυτό που έχει συμβεί πριν από μένα. Και κατά διαστήματα βάζω στοίχημα αυτές τις ιδέες, αυτή τη συγκίνηση, να τις μεταφέρω στον κινηματογράφο, όχι διδακτικά, αλλά πάντα η τέχνη έχει μια τέτοια πίσω πλευρά, όπου μέσα από μια ιστορία μαθαίνεις. Και επειδή πιστεύω ότι η πρόσφατη ιστορία μας είναι αδικημένη και κινηματογραφικά και στην εκπαίδευση, έχει και ένα τέτοιο ρόλο. Επιμένετε να φωτίζετε λοιπόν και από την δική σας πλευρά και από την αγάπη σας για την ιστορία τέτοια θέματα. Η ταινία όμως δεν γυρίστηκε εδώ, γυρίστηκε στα Χανιά, δεν κάνω λάθος. Στα Χανιά, στο Ιτζεδίν, γιατί ψάχαμε να βρούμε φυλακή στην Αθήνα, δεν υπήρχε. Και καταλήξαμε στο Ιτζεδίν, παλιές φυλακές, τουρκικές. Είχε γυρίσει και ο Θόδωρος Αγγελόπουλος σκηνές και εγώ στα 5 χρόνια. Και ευτυχώς που δεν βρήκαμε στην Αθήνα. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί πηγαίνοντας στα Χανιά συναντήσαμε ένα κόσμο πρόθυμο, συγκινημένο να βοηθήσει από την περιφέρεια, αλλά μέχρι πάρα πολύ κόσμο που χρησιμοποίησα σε μικρότερους ρόλους, άρα και στο πλαίσιο της ταινίας, όπου κατά τη διάρκεια των 8 εβδομάδων γυρίσματος αυτό που προέκυψε βεβαίως ήταν η δική μου άποψη για την ιστορία, αλλά η σύνθεση έβγαινε από τις ψυχές, από την αγάπη όλου αυτού του κόσμου. Άρα έχουν γίνει μέρος της ταινίας με έναν τρόπο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο κινηματογράφος καταγράφει τα πάντα και κυρίως καταγράφει τη συγκίνηση και την απόφαση να γίνει κάτι σημαντικό. Στον κύριο Κωνσταντίνου, νομίζω ότι πρέπει να πάμε να μας πει τη δική του εμπειρία μέσα από την συγκεκριμένη ταινία, αλλά και το θέμα της ταινίας, το ρόλο τον οποίο υποδίεστε. Υποδίμω το ρόλο του Ναπολέοντα Σουγκατζίδη. Κάποια χαρακτηριστικά για αυτόν είπε προηγουμένως και ο Παντελής. Η ταινία τώρα ήταν ένα ταξίδι αυτή, όπως και η προηγούμενη μου εμπειρία με τον Παντελή στην Μικρά Αγγλία. Ήμασταν για 10 εβδομάδες στην Κρήτη, ήμασταν σε αυτό το χώρο του Ιτζεδίν, ο οποίος από μόνος του έχει μια, ας πούμε, πολύ, πολύ συγκεκριμένη ενέργεια και ατμόσφαιρα. Φτιάχνει το τοπίο από μόνο του κάπως εκεί πέρα μέσα. Και προσπαθήσαμε, επιχειρήσαμε να φτιάξουμε έναν κόσμο, να γυρίσουμε εκεί και να πούμε αυτή την φοβερή ιστορία. Ανακαλύψατε μέσα από το συγκεκριμένο ρόλο πράγματα που ίσως δεν περιμένατε, δεν είχατε σκεφτεί, δεν ξέρατε? Δεν ήξερα, εγώ δεν την γνώριζα αυτή την ιστορία. Δηλαδή την έμαθα από τον, έτσι, στον πρώτο καφέ που ήπιαμε για την ταινία με τον Παντελή. Έχετε ξανασυνεργαστεί, αν δεν κάνω λάθος? Στη Μικρά Αγγλία. Στη Μικρά Αγγλία, ναι.
Κοίταξε, πάντα, πάντα κάτι μαθαίνεις για τον εαυτό σου ενσαρκώνοντας κάποιον άλλον. Δηλαδή, ανάλογα με τις, απαιτήσεις του ρόλου, καλείσαι να φωτίσεις και δικές σου ποιότητες και πτυχές. Αυτό κάνεις εν τέλει, ας πούμε. Οπότε, με αυτή την έννοια, ναι, ανακάλυψα διάφορα πράγματα. Έπρεπε να κάνω όμως μια διαδρομή για να μικρύνω λίγο το μέγεθος που είχε πάρει όλο αυτό το πράγμα στο κεφάλι μου. Γιατί όταν υπάρχει ένα ηρωικό, υπαρκτό πρόσωπο, ας πούμε, κάπως για να μπορείς να μπεις μέσα, πρέπει κάπως να τα φέρεις σε πιο γιωμένα και πιο ανθρώπινα πράγματα για να μπορείς να... Εγώ, κύριε Βούλγαρη, έχω συγγύσει γιατί διαβάζω τα μηνύματα τηλεθεατών. Φίλες και φίλοι μας έχουν στείλει που έχουν δει την ταινία ήδη, την έχουν παρακολουθήσει. Και μας μεταφέρουν τα συναισθήματα, όχι μόνο τα προσωπικά, αλλά τα συναισθήματα πρώτον ότι ήταν κατάμεστη η αίθουσα όσων φίλων και φίλες πήγαν και την παρακολούθησαν. Δεν ήταν λίγοι, άρα ξεκίνησε καλά, θέλω να πω, από τη μία. Από την άλλη, τα συναισθήματα τα οποία μοιράστηκαν όλοι όσοι βρέθηκαν στον ίδιο κινηματογράφο, στην ίδια αίθουσα. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό που πετυχαίνεται, το να δημιουργήσετε αυτή την κοινή συνισταμένη μέσα από αυτό το έργο. Νομίζω ότι αυτό έχει ήδη δημιουργήσει μια επιτυχία. Δεν θέλω να το πείτε εσείς, το λέω εγώ, διαβάζω τα μηνύματα ανθρώπων που παρακολούθησαν την ταινία. Γιατί το θέμα είναι ότι μπορεί και άνθρωποι και νέοι που παρακολούθησαν, που δεν ξέρουν, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μνήμες, έχουν συγγενείς, έχουν πολλούς λόγους να ταυτίζονται με κάποια πράγματα. Και νομίζω ότι εδώ έρχεται ο ρόλος του ήρωα και τι, πώς μπορούμε να τον δούμε σήμερα. Οι ηρωικές μορφές, όπως είναι αυτές. Δηλαδή, τι σημαίνει ένας ήρωας για την σημερινή πραγματικότητα. Είναι, τι μπορεί να σημαίνει. Τι θέλετε να πείτε στο κοινό. Μιλάμε για τελείως διαφορετικές συνθήκες. Πάντα οι εποχές έχουν τα δικά τους προβλήματα, τις δικές τους προκλήσεις. Σήμερα, μέσα από αυτό το περιβάλλον που βιώνουμε όλοι, της μνημονιακής κατάστασης, καταρχήν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση, ομοφωνία, σχέση, αλληλεγγύη, μια ελπίδα, κυρίως για τα νέα παιδιά, γιατί η ταινία αφορά... Μια επαγρύπνηση που σου δίνει τη δυνατότητα, ακόμα και από τις σημερινές συνθήκες, φυσικά, να μπορείς να γίνεις εσύ ήρωας στη ζωή σου. Φυσικά. Και εγώ πιστεύω αυτό, σε αυτούς τους ήρωες. Γι' αυτό ακριβώς σας ρωτώ. Πιστεύω απόλυτα. Και η ελπίδα μου είναι οι νέοι άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι της πρωτεύουσας, της επαρχίας, πώς μπορούν να δραστηριοποιηθούν και στην επιχειρηματικότητα και στην τέχνη, αλλά το πιο σημαντικό, στην ανθρώπινη σχέση. Είναι αξίες που πάντα... έχουν χαθεί, κύριε Βούλγαρη, και τις έχουμε ανάγκη να τις επαναφέρουμε σήμερα. Για να κάνουμε καλύτερη και πιο σημαντική τη ζωή μας. Ξέρετε τι συμβαίνει, ότι ανά δεκαετίες όλα αυτά τα που κλωδιάζουμε αλλάζουν. Είναι σαν κύματα τα οποία περνάνε. Υπάρχουν κάποια επομένως που δεν πρέπει να αλλάξουν. Υπάρχουν κάποια στοιχεία στη ζωή μας που δεν πρέπει να αλλάξουν. Κάποιοι αξιακοί κώδικες που μας καθορίζουν και ως Έλληνες. Αυτό λοιπόν που λέω μέσα από την ταινία και αφορά και το σήμερα, είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, να ελπίσει ότι ο τόπος αυτός μπορεί να έχει και μια άλλη διαδρομή και μια άλλη, και ένα άλλο μέλλον. Αυτή είναι η πρόθεση, αν θέλετε, πίσω από την ιστορία του Σουκατζίδη. Κύριε Βουλγαρή, εγώ γεννήθηκα την εποχή του προξενιού της Άννας και παρακολούθησα, όχι τη Φανέλα με τον Νέα, μια ταινία νωρίτερα. Βέβαια, είχα δει και τη σειρά την τηλεοπτική, τον Κήπο με τα Αγάλματα. Γιατί έλειπε συγκεκριμένη ταινία από την δική σας πορεία? Καταρχήν, εμείς από το 1974 και μετά... Τα πέτρινα χρόνια σας παρακολουθώ, το θυμήθηκα. Ναι, τα πέτρινα χρόνια γυριστήκανε μετά το 1974, γιατί μέχρι τότε η λογοκρισία ήταν πολύ σκληρή. Η γενιά μου δεν μπορούσε να μιλήσει για θέματα όπως είναι των πέτρινων χρόνων, της ψυχής βαθιάς του Happy Day και της τελευταίας ταινίας. Λοιπόν, από τότε, κατά διαστήματα, η πρόθεσή μου είναι, ψάχνοντας την ιστορία, γιατί περισσότερο με ενδιαφέρει να μπω μέσα στην έρευνα παρά να διαβάσω λογοτεχνία, παρόλο που η γυναίκα μου είναι συγγραφέας, και να καταλάβω και από εκεί να αντλήσω πράγματα που μπορούν να αφορούν το σήμερα. Καταλάβατε? Μια και είπατε για το σήμερα, θα ήθελα την άποψή σας για τους νέους σκηνοθέτες.
παράδειγμα για το Λάνθιμο, ο οποίος πηγαίνει πάρα πολύ καλά και έχει μία άλλη προσέγγιση μέσα από τις ταινίες του, αρκετά διαφορετική από την δική σας, που μπορεί να είναι σε ένα βαθμό και ένα μέτρο δική σας γραφής, ένα είδος γραφής, η επιμονή σας σε αυτό το στυλ. Και θα ήθελα την άποψή σας πώς βλέπετε αυτές τις προσεγγίσεις και ως προς την θεματολογία αλλά και ως προς την κινηματογράφηση. Θεωρώ ότι η γενιά αυτή, η σημερινή, μοιάζει με τη δικιά μας τη γενιά. Γιατί τώρα που μεγάλωσα, ξανασκέφτομαι ποιοι είμαστε και είμαι περήφανος για τη δικιά μου γενιά. Για τον Αγγελόπουλο, για τη Μαργετάκη, για τον Φέρι, για τον Νικολαίδη, είμαστε πολλοί. Και ο καθένας τότε προσπαθούσε να καταλάβει καταρχήν τον χώρο, τον τόπο που ζει και τους ανθρώπους. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Το ίδιο επιχειρεί η σημερινή γενιά που είναι πρικισμένη, που έχει άλλες ευκαιρίες, γιατί η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει σε ένα νέο παιδί πολύ άλλες σύντομα να γυρίσει κάτι για να δει τι εικόνες φτιάχνει. Προσπαθούν, βλέπουν φυσικά, έχουν άλλη σχέση με το σήμερα. Και βέβαια, επειδή οι δυσκολίες για να κάνεις ταινία στην Ελλάδα παραμένουν τα 56 χρόνια που δουλεύω στο σινεμά, οι περισσότεροι προσπαθούν να βρουν έναν δρόμο έξω από τον τόπο. Και βεβαίως είμαι και ευτυχής που και ο Λάνθιμος και άλλοι επιχειρούν και κάνουν ταινίες αυτό που σκέφτονται, αυτό που φαντάζονται, αυτό που ονειρεύονται, έτσι όπως το βλέπει η σημερινή γενιά. Κύριε Κωνσταντίνο, εγώ θέλω να ρωτήσω ποια ήταν η βασική οδηγία του δασκάλου. Στην ταινία. Πρόσεξε τι θα πεις, έχετε... Θα πω αυτό που έζησα εγώ. Υπήρχε μια αμοιβαία εμπιστοσύνη, νομίζω, και έξω από το σετ και μέσα στο σετ. Και αυτό που μπορώ να ανακαλέσω εγώ και να θυμηθώ και να κρατήσω μέσα μου είναι ότι κάπως συνεννοούμασταν με βλέμματα. Δεν λέγαμε πολλές κουβέντες. Όταν ο Παντελής κάτι ήθελε να μου πει, ερχόταν και με έναν όμορφο τρόπο και με απόλυτο σεβασμό, και αυτό είναι κάτι που πραγματικά είναι πολύ πολύ πολύτιμο όταν συμβαίνει. Μου έδινε μια συναισθηματική, ας πούμε, έτσι, οδηγία, ας πούμε, και όχι τεχνικά πράγματα ή κάτι άλλο. Υπάρχει επομένως και χημεία μεταξύ σας, Υπάρχει χημεία. Δεν πρέπει να υπάρχει. Ο κόσμος διαβάζει τον τίτλο, το βασικό, σκηνοθεσία του τάδε. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας παρέας, η οποία αν δεν έχει τη δυναμική, πρέπει να δένει την ατμόσφαιρα, την αγάπη για αυτό που κάνει, δεν βγαίνει. Είναι περίεργο, αλλά το φιλμ καταγράφει αν αυτό που συνέβαινε στο γύρισμα ήταν θετικό ή υπήρχε αρνητικό κλίμα. Κατά ένα περίεργο τρόπο υπάρχει μέσα στην ταινία. Και με τον Αντρέα, αλλά και για τους υπόλοιπους ηθοποιούς, εγώ προσπαθώ να ακούσω καταρχήν και μετά να επέμβω. Δηλαδή, από τη στιγμή που βλέπω ότι κάτι πάει καλά, δεν θέλω να παίζω το ρόλο του σκηνοθέτη και να υπάρχω στο χώρο. Πολλές φορές αρκεί ένα χάδι, ένα φιλί στο μάγουλο και ξεκινάμε. Άρα αφουγκράζεστε. Έτσι, όλο το περιβάλλον. Κύριε Βουλγά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν από αυτό, είχα μία ερώτηση να το κάνω. Ναι, παρακαλώ. Συγγνώμη. Αν έχουμε λίγο χρόνο. Ήθελα να πω, επειδή τα παιδιά του είναι στο χώρο. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, ο γιος σας είναι μουσικός. Και σκηνοθέτης. Και η κόρη σας έχει να κάνει με τη σκηνοθεσία. Ήθελα να σας ρωτήσω, εάν σας παρακινούν να κάνουν κάτι άλλο, πώς σας βλέπουν, τι σας λένε. Επειδή ακριβώς είναι και τα ίδια στο χώρο. Κουβεντιάζουμε. Θέλω να πω ότι δεν επιβάλλω, επειδή είμαι ο μεγαλύτερος στην οικογένεια, και επί κάτι. Γιατί πολλοί αναρωτιούνται αν θα συνεχίσετε στο ίδιο ύφος ή αν μπορεί να περιμένουν και κάτι εντελώς διαφορετικό. Επειδή οι τέσσερις ταινίες που έκανα, οι τελευταίες, ήταν δύσκολες παραγωγές. Από τις Νύφες, στην Ψυχή Βαθιά, στη Μικρά Αγγλία και σε αυτή. Βέβαια και στην προηγούμενη ταινία είχα πει ότι ήθελα να κάνω μια ταινία με τέσσερα πρόσωπα σε ένα σπίτι μέσα και κατέληξα στη φυλακή να γυρίζω. Αλλά σκέφτομαι κάτι σημερινό. Σκέφτομαι κάτι σήμερα. Βλέπω, επειδή ταξιδεύω με το μετρό και με τον προαστιακό, βλέπω πρόσωπα που με συγκινούν και μάλιστα λέω στους βοηθούς μου και στους νεότερους, μην ψάχνετε για θέμα. Τα θέματα είναι μέσα στο μετρό ή μέσα στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή ένα βλέμμα. Ακριβώς. Από ένα βλέμμα μπορεί να ξεκινήσει και να φτιάξει τη δικιά σου ιστορία. Λοιπόν, θέλω να κάνω κάτι σύγχρονο. Εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω. Αυτό είναι είδηση. Θα κάνει κάτι σύγχρονο. Και να σας ζητήσω. Μην το θέλετε όμως. Και να σας ζητήσω μία χάρη.
Επειδή η κυρία Καριστιάν είναι στο πλευρό σας, να μας θυμίσει και εκείνη με την παρουσία της στην εκπομπή. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Θα σας βάλουμε ως μέσο. Να έχουμε συνέχεια από την οικογένεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, να είστε καλά. Κάθε επιτυχία που έχει ούτως ή άλλως και προδιαγράφεται. Κύριε Κωνσταντίνο, να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά κι εσείς. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας θυμήσατε, κύριε Βουλγάρη, που είστε στην παρέα μας. Να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά.